Και λέτε, πάμε να κλείσουμε το σημερινό ρεπορτάζ για τις επιχειρήσεις με δύο επιμέρους επιχειρηματικά θέματα, τα οποία σε παρακαλώ να μας τα δώσεις σε τίτλους λόγω και της πίεσης του χρόνου. Το ένα αφορά τον όμιλο Φουρλή και το άλλο αφορά τη Θέον. Λοιπόν, ο όμιλος Φουρλή, έχουμε διανομή μερίσματος, μεικτού μερίσματος 0,12 ευρώ αναμετοχή από καταβολή στις 3 Σεπτέμβρη του 2024. Έγινε γενική συνέλευση, παρουσιάστηκε για μια ακόμη φορά το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας. Τονίστηκε ότι, ότι το 2025 είναι χρονιά ορόσημο, γιατί θα έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά project που θα δώσουν και άλλον αέρα στα οικονομικά μεγέθη του όμιλου Φουρλή. Και αυτό αναμένεται να φανεί και, και στη μετοχή της εταιρείας. Επίσης, και ο περιορισμός της συμμετοχής του Trade States που θα ενισχύσει και την διασπορά και την εμπορευσιμότητα και της συγκεκριμένης εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων που ανήκει στον όμιλο. Και η επόμενη είδηση έχει να κάνει με τη Θείον που παρουσίασε ένα οικοσύστημα νέων διασυνδεδεμένων συσκευών σε μια έκθεση αμυντικού περιεχομένου. Η Θείον συνεχίζει τη δραστηριότητά της σε αυτό τον τομέα και παρουσίασε μια νέα τεχνολογική λύση πολλά υποσχόμενη για την αγορά της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής.